Επαναλαμβάνω, τι θέλετε να με ρωτήσετε, τι να σας πω από τα δικά μου. Πέστε, πέστε. Έγινε ένα διοικητικό συμβούλιο για να αποδοσιάσουμε. Ακούμε τις λέτες του Ιβρανάς για να κόμπουλε. Έγινε το διοικητικό συμβούλιο για να αποδοσιάσουμε. Αυτό είναι το οικονομικό θέμα. Καταρχήν είπαμε για την πρόληψη του κ. Βρίζα. Ήρθε ο ίδιος και την ανακάλεσε και αυτό είναι θέμα. Εγώ σε προσωπική βάση ζήτησα ένα παιδί από την Παναθηναϊκή οικογένεια που έχει προσφέρει υπηρεσίες ή που έχει ματώσει για τον Παναθηναϊκό να βρεθεί να πάρει τη θέση αυτή. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που η ειδικούς επιτροπή θα αποφασίσει σε προσεχές διοικητικό συμβούλιο. Τώρα, είχαμε ένα κάποιο άλλο θέμα μέσα, το συμπεριέλαβε και το κύριο οικονομικό. Που ο κύριος Αβραμάντιος, ο κύριος Πολέμης, το έδεσε πάρα πολύ σωστά, γιατί ο Παναθηναϊκός, τα οικονομικά του Παναθηναϊκού, ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή και σε θέση. Εκεί υπήρξαν ορισμένοι διαψηφισμοί για ο καθένας ήθελε να δει το δικό του. Εκείνο που για μένα προέχει και πρέπει όλοι να το καταλάβουν ότι όλοι οι ενωμένοι πρέπει να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό και κυρίως το οικονομικό θέμα. Διότι εκείνο που λείπει από τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι τα χρήματα. Δηλαδή χρημάτων που λέγανε κάποτε, ο άλλος θα συνεχίσει. Αυτό λέω και εγώ. Θέλω λοιπόν να πω κάτι άλλο για την ομάδα. Είναι σε διαλαλήσεις σε όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή και όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Όλοι οι ενωμένοι, είτε οι φύλακες, είτε η διοίκηση, είτε οι αθλητές, πρέπει όλοι να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ανεωθρωθεί. Εγώ σε προσωπική βάση θέλω να πω ότι βλέπω πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί ο καθένας περιμένει. Έβαλε ο άλλος για να βάλω εγώ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Όλοι με ανοιχτή καρδιά και με το χέρι στην τσέπη μπορούν να βοηθήσουν στον Παναθηναϊκό. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, πέρασε ως επικοινωνιακή ήττα. Όχι, για όνομα του Θεού. Όχι, κοίταξε. Όταν υπάρχει ένα σωματείο που είναι επαγγελματικό, θα έχει και επιτυχίες και αποτυχίες. Τώρα, εάν ο κύριος Βρίζας εξ οριστέρων μετάνιωσε, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ως μια νίκη του Παναθηναϊκού. Συζητήθηκαν κάποια ονόματα. Όχι, ούτε συζητήθηκαν, απλώς μόνο έγινε μια εισήγηση από μένα να παρακαλέσω την Διοικητική Επιτροπή να δει πάνω απ' όλα το άτομο εκείνο που θα λάβει αυτό το πόστο να έχει μια παραθυνική ιδιότητα κατά τον πάζο. Έγινε καμία συζήτηση από εμείς, παιχτών. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Παιδιά δεν φτάσανε εκεί το τι έπρεπε να κάνουμε. Και αυτό είναι λυπηρό γιατί έπρεπε αυτό πρώτα να προταθεί έναντι οποιοδήποτε άλλο θέμα. Λέτε πρόεδρε όλοι να βάλουν χρήματα, έχουν όλοι το ίδιο κίνητρο με εσάς αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας. Ο καθένας βάζει το χέρι στην καρδιά και άμα είσαι καλός Παναθηναϊκός κάνεις καλό για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, το τι κάνει ο άλλος, τουλάχιστον σε μένα, σε προσωπική βάση δεν με αφορά. Εντάξει, επειδή ρώτησες. Από τι μόνο υπάρχει. Εγώ είμαι δυσίως. Για μένα μιλάω γιατί δεν θέλω να λέω ούτε σε εσάς αλλά ούτε και στον κόσμο του Παναθηναϊκού ψέματα. Αυτή η ιστορία είναι πολύ δύσκολη για τον Παναθηναϊκό και αν όλοι δεν συνεχιστούν και δεν βοηθούν τον Παναθηναϊκό, πολύ θα είναι πολύ δύσκολο το μέλλον. Για πότε ορίστε το επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό δεν είναι θεματικό μου. Είναι θέμα να ρωτήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Γότικα, πότε αυτό θα βάλει νέα συνεδρία. Αλλά πρέπει γρήγορα γιατί χάνουμε χρόνο και δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Άλλο. Θέλετε τίποτα άλλο. Σας αγαπώ όλους.